Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του We Know How All About Sex. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα προκαταρκτικά πιο συγκεκριμένα με κάποιες από τις δικές σας ερωτήσεις. Διαλέξαμε τρεις, γιατί δεν χωράνε όλοι σε αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μας στείλατε. Ήταν κυριολεκτικά πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες. Θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε όλες στα επόμενα επεισόδια. Ωστόσο, σήμερα πάμε να απαντήσουμε τις πρώτες τρεις. Είμαι εδώ με μία από τις ειδικούς της ομάδας μας. Και ας περάσουμε κατευθείαν στο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση θα είναι, είναι απαραίτητο να γίνονται πριν το σεξ τα προκαταρκτικά? Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Προκαταρκτικά, λοιπόν, ας πούμε πρώτα τι είναι. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε μορφή σεξουαλικής δραστηριότητος που δεν είναι όμως διείσδυση του πέους στον κόλπο. Κάποιες συνηθισμένες τέτοιες εκφράσεις, αλλά όχι και οι μόνες, είναι τα φιλιά, το μασάζ, ο ερεθισμός των ερωτογενών ζωνών, των γεννητικών δηλαδή οργάνων, του στήθους, του λαιμού και άλλων ζωνών, με το χέρι ή τα δάχτυλα, αλλά και το στοματικό σεξ συμπεριλαμβάνεται στα προκαταρκτικά. Κοινός παρανομαστής και σκοπός όλων αυτών είναι ο σεξουαλικός ερεθισμός. Τα προκαταρκτικά και η διείσδυση δεν αποκλείουν το ένα το άλλο, αλλά ούτε προϋποθέτουν το ένα το άλλο. Επίσης, δεν έχουν χρονολογική σειρά. Κάποιοι από εμάς απολαμβάνουμε χωρίς προκαταρκτικά και κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν τα προκαταρκτικά και δεν θέλουν, δεν νιώθουν έτοιμοι ή δεν ενδιαφέρονται για κάτι άλλο. Τα προκαταρκτικά μπορούν να συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια και μετά από το σεξ. Άλλα άτομα ικανοποιούνται κατά τη διάρκεια της διείσδυσης και άλλα κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών. Όλα είναι φυσιολογικά. Εξαρτώνται από τους συντρόφους και τις ερωτικές τους ανάγκες. Ορισμένα σημεία τώρα που καλό είναι να τονίσουμε για να τα γνωρίζετε για τα προκαταρκτικά είναι τα παρακάτω. Πρώτον, σχετικά με το βιολογικό κομμάτι, τα προκαταρκτικά δίνουν στα σώματα χρόνο να εκρηθούν ορμόνες, οι οποίες αυξάνουν το σεξουαλικό μας ερεθισμό. Αυξάνονται τα κολπικά υγρά, τα οποία κάνουν τη διείσδυση, εάν υπάρξει, πιο εύκολη και πιο απολαυστική και η κλιτορίδα στα κορίτσια μεγεθύνεται και γίνεται πιο ευαίσθητη. Το πέος επίσης ερεθίζεται, μεγαλώνει και αυξάνεται η ευαισθησία του στα σεξουαλικά ερεθίσματα. Δεύτερον, όσον αφορά το συναίσθημα, τα προκαταρκτικά βοηθούν πολύ ώστε τα άτομα να νιώσουν οικειότητα, ζεστασιά και ασφάλεια μεταξύ τους, τα οποία επίσης κάνουν και κάθε σεξουαλική δραστηριότητα πολύ πιο απολαυστική. Τρίτον, κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών μπορείτε να επικοινωνείτε συνεχώς με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας, γιατί για το αν αυτό που κάνετε είναι απολαυστικό και αν θα θέλετε να γίνετε κάτι διαφορετικό ή να σας αγγίζουν ή να αγγίζετε με άλλο τρόπο. Η συνένεση και η συνεννόηση, η επικοινωνία είναι το βασικότερο, θα λέγαμε, συστατικό των θετικών και απολαυστικών εμπειριών και τα προκαταρκτικά μας δίνουν το χρόνο αλλά και το χώρο ώστε να ευοδοθεί αυτή η επικοινωνία και να τη δώσετε τη συνένεσή σας αλλά και να τη ζητήσετε από τον σύντροφό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ αναλυτική απάντηση. Νομίζω με καλύψατε τελείως εμένα στο θέμα, ελπίζω και τους ακροατές. Και πάμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτησή μας. Λοιπόν, θεωρείτε πως χρειάζεται προφύλαξη και στα προκαταρκτικά? Και αν ναι, γιατί? Α, μάλιστα. Αυτή είναι μια ερώτηση που μας τη ρωτάνε πολύ συχνά. Και η απάντηση είναι απόλυτη. Όντως, χρειάζεται προφύλαξη και στα προκαταρκτικά. Αρχικά, γιατί κατά τη διάρκεια της στήσης του πέους μπορεί να υπάρξουν υγρά, τα λεγόμενα προσπερματικά υγρά, τα οποία περιέχουν και αυτά σπερματοζωάρια. Λόγω βέβαια του μικρού αριθμού σπερματοζωαρίων σε σχέση με την πλήρη εξπερμάτιση, οι πιθανότητες εγκυμοσύνης είναι μικρές, αλλά δεν είναι μηδαμινές ή ανύπαρκτες. Η χρήση προφυλακτικού λοιπόν εξασφαλίζει ότι τα λιγοστά αυτά σπερματοζωάρια δεν θα βρουν τον δρόμο τους για τον κόλπο και βέβαια μετά για το οάριο.
Έπειτα υπάρχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως γνωρίζετε. Παραδείγματος χάρη ο έρπιτας, που μπορεί να μεταδίδονται από το στόμα στα γεννητικά όργανα μέσω του στοματικού σεξ. Η χρήση προφυλακτικού προστατεύει από τη μετάδοση τέτοιων λοιμώξεων σεξουαλικά μεταδόμενων. Η ασφάλεια πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι σημαντική, όσο και η απόλαυση. Κάνοντας σεξ με σωστές προφυλάξεις, μειώνετε το άγχος σας για μια εγκυμοσύνη ή ένα σεξουαλικά μεταδόμενο νόσημα. Και όταν έχετε λιγότερο άγχος, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερα και βέβαια λιγότερο άγχος λοιπόν σημαίνει περισσότερη απόλαυση. Α, τέλεια, κατάλαβα. Άρα πάντα και παντού είναι καλό να χρησιμοποιούμε το προφυλακτικό γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και πάμε να περάσουμε τώρα στην τελευταία μας ερώτηση, στην οποία μας ρωτάτε, έχω άγχος, δεν έχω προχωρήσει ξανά τόσο πολύ με κάποια, νιώθω έτοιμος, αλλά φοβάμαι πως θα τα κάνω όλα λάθος και δεν θα τον την ευχαριστήσω. Η πρόταση αυτή συνοψίζει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες όλων μας, σε οποιαδήποτε νέα σχέση. Ιδιαίτερα αν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να ανακαλύψουμε ερωτικές πτυχές του εαυτού μας, που δεν έχουμε ξαναδεί ή δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν. Το να νιώθει κανείς έτοιμος για το επόμενο βήμα, σημαίνει ότι η σχέση του βρίσκεται σε μια γερή συναισθηματική βάση και ότι αισθάνεται αγάπη, ασφάλεια, ζεστασιά και οικειότητα, αλλά και πάθος και έρωτα. Ταυτόχρονα, το να νιώθεις έτοιμος ή έτοιμη μπορεί να είναι και πολύ τρομακτικό. Γεμίζεις ερωτήματα όπως «θα τα καταφέρω», «θα τα βγάλω πέρα», «μήπως γίνω ρεζίλη», «μήπως δεν έπρεπε να το προχωρήσω τελικά», «μια χαρά ήμουνα και πριν» και «πόσο ασφαλές είναι», πώς θα αισθανθώ, πώς θα αισθανθεί ο σύντροφός μου. Αν σου θυμίζουν κάτι αυτές οι ερωτήσεις, είναι γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικές και σε κάποιο βαθμό τις έχουμε κάνει όλοι και όταν ανακαλύπτουμε τους σεξουαλικούς μας εαυτούς, είναι απόλυτα λογικό ή και κάποιον άνθρωπο όταν ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά. Ο φόβος μας είναι μπερδεμένος με αγωνία, αμφιβολία, ανυπομονησία, άγχος, περιέργεια, πάθος για περιπέτεια, ενθουσιασμό και τα συναισθήματα αυτά συνυπάρχουν και αλλάζουν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αν εσύ νιώθεις έτσι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι και ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου νιώθει κάπως έτσι. Ακόμη και αν για εκείνον ή εκείνη δεν είναι η πρώτη φορά, είναι σίγουρα η πρώτη φορά μαζί σου. Αν νοιάζεται για σένα, είναι μάλλον εξίσου φοβισμένος ή φοβισμένη, μήπως σε απογοητεύσει. Η απόλαυση είναι σημαντική και για τους δυο σας. Για να είστε σίγουροι πως ό,τι κάνετε είναι ευχάριστο και για τους δύο, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε όπως έχουμε πει, με ειλικρίνεια, να πειραματίζεστε για το πως νιώθετε και τι χρειάζεστε τόσο σωματικά όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Α, τέλεια, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, και κάπως έτσι τελειώνει το σημερινό μας επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθίσατε μέχρι εδώ να μας ακούσετε. Φυσικά αναμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις στο mail μας, επαναλαμβάνω, winohow03@gmail.com και φυσικά σε όποιο social media να μας στείλετε θα απαντηθούν ανώνυμα πάντα. Εγώ ήθελα να πω ότι επίσης μπορούν να μας στείλουν οι ακροατές και αν θέλουν να έχουν κάποια άποψη για τον τρόπο που απαντώνται οι ερωτήσεις, αν θα θέλανε κάτι περισσότερο όσον αφορά την ενημέρωσή τους. Και φυσικά ό,τι προτάσεις μπορεί να κάνουν για τον τρόπο που επικοινωνούμε στο We Know How. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.